Τρεις αλλοδαποί κρατούμενοι απέδρασαν από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Δημητρίου. Βάιο Σύρε. Ελένη, είναι η πρώτη ρυθυθή απόδραση από αστυνομικό τμήμα. Στον Άγιο Δημήτριο συνέβη αυτό τα ξημερώματα. Ούτε οι αστυνομικοί κατάλαβαν τι ώρα φύγανε. Πάντως τους κατάλαβαν ότι λείπουν γύρω στις 4 η ώρα. 7 ήταν οι κρατούμενοι, 4 παρέμειναν στο κρατητήριο. Οι άλλοι 3, με ένα από ό,τι διαπιστώθηκε καπάκι, ένα μεταλλικό καπάκι από το σιφόνι της τουαλέτας, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο. Δεν κόψα κάγκελα. Άνοιξαν τρύπα στον τοίχο. Ήταν μεσοτυχία με μια διπλανή αποθήκη. Με το καπάκι άνοιξαν τρύπα. Με το καπάκι ακριβώς. Φανταστείτε τώρα τι τοίχος είναι αυτός για να ανοίξει με ένα καπάκι, με ένα σιφόνι για να... και αυτό είναι κρατητήριο αστυνομικού τμήματος. Ύψος ανίδα θα είναι. Ακριβώς. Πέρασαν λοιπόν απέναντι, μεσοτυχία ήταν με μια αποθήκη και από εκεί στην ελευθερία. 4 η ώρα λοιπόν. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι στο αστυνομικό τμήμα εκείνη την ώρα ήταν 5 αστυνομικοί και είχαν και κάμερα για να παρακολουθεί τους κρατουμένους. Έτσι. Λοιπόν, πέρασαν οι 3, φύγανε και τώρα οι αστυνομικοί στο σύνολο της αστυνομικής δύναμης στην Αττική ψάχνει να βρει και αυτό. Τους 3 δραπέτες. Βαϊσύρης, ευχαριστώ.